Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης Μινάς εδώ από Unboxing Lab και στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε το review του Mi Note 10 Lite. Πρωτού όμως ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το κατάστημα του Μιχάλη του Μάτζου στην Πτολεμαϊδα, ο οποίος μου παραχώρησε την συσκευή για τις ανάγκες του review. Και στο κατάστημα του Μιχάλη, παιδιά, μπορείτε να βρείτε τα πάντα όσον αφορά την τεχνολογία, smartphone, υπολογιστές, κονσόλες, τα πάντα. Επίσης μπορείτε να βρείτε μεταχειρισμένες συσκευές, να κάνετε ανταλλαγές και αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα του Μιχάλη. Ας επιστρέψουμε όμως στο βίντεό μας, να τσεκάρουμε εδώ πέρα την έκδοση. Στα χέρια μου κρατάω την έκδοση 6GB RAM 64 και κυκλοφορεί σε άλλες δύο εκδόσεις, 6128 και 8128. Όλες έρχονται με UFS 2,1 εσωτερικό χώρο αποθήκευσης και οι μνήμες είναι τύπου LDDR4. Και όπως βλέπετε και εσείς, η έκδοση που κρατάω είναι η λευκή. Πάμε να δούμε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Πρώτη-πρώτη έχουμε την συσκευή μας. Κλασικά εδώ πέρα έχουμε το πινάκι αφαίρεσης του slot της κάρτας SIM. Τα εγχειρίδια χρήσης. Και μια θικούλα σιλικόνης, τυπική μαλακή θικούλα σιλικόνης. Ό,τι πρέπει μέχρι να αγοράσετε μια καλή θήκη. Εδώ πέρα φυσικά έχουμε το καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων, το οποίο είναι Type-C, και τον ταχυφορτιστή μας, ο οποίος είναι στα 30 W και μπορεί να φορτίσει την τεράστια μπαταρία της συσκευής μας σε μισή ώρα, περίπου το 58%, και για μια πλήρη φόρτιση χρειάζονται περίπου μία ώρα και 10 λεπτά. Και τώρα ας πιάσουμε την συσκευή στα χέρια μας. Τι βλέπουμε εδώ πέρα, 6,47 inches Full HD Plus οθόνη. Να σας πω ότι οι αναλογίες είναι 19,5:9. Έχουμε υποστήριξη και για HDR10, όχι HDR10 Plus, HDR10. 3D curved οθόνη μας λέει εδώ πέρα, εννοεί την καμπυλότητα που έχει η οθόνη μας. Gorilla Glass 5 προστασία και στο μπροστά και στο πίσω μέρος. Να σας πω ότι και το frame της συσκευής μας είναι από αλουμίνιο. Εδώ πέρα στο κομμάτι της κάμερας έχουμε 64 MP αισθητήρα. Είναι ο IMX686, ο ίδιος ακριβώς που έχουμε και στον Pocophone. Δεν έχουμε τηλεφακό όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση του Pocophone. Αντιθέτως έχουμε μια ultra wide κάμερα στα 8 MP, έναν αισθητήρα βάθους στα 5 MP και μια macro στα 2 MP. Ακριβώς από κάτω βλέπουμε το μέγεθος της μπαταρίας, 5260 mAh. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και οι διαστάσεις και το βάρος της συσκευής είναι λίγο αυξημένα. Έχουμε 9,7 χιλιοστά πάχος και το βάρος ξεφεύγει πάνω από τα 200 γραμμάρια. Και τέλος, η συσκευή μας τροφοδοτείται από τον Snapdragon 730G. Και αυτό είναι το μόνο κομματάκι που πάει λίγο πίσω την συσκευή. Αν η συγκεκριμένη συσκευή φορούσε ένα πιο δυνατό chipset, όπως τον 765 παραδείγματος χάρη, πραγματικά δεν θα είχε αντίπαλο σε αυτήν την κατηγορία τιμής. Για να βγάλουμε τις ζελατινούλες μας και όσο ενεργοποιείται η συσκευή, για να ρίξουμε μια ματιά στο design της. Στο κάτω μέρος βλέπουμε τις γρίλες του ήχου, την θύρα φόρτισης η οποία είναι Type-C, audio jack δεν απουσιάζει, από δεξιά έχουμε το power button και τα πλήκτρα ελέγχου της έντασης. Στο πάνω μέρος έχουμε θύρα υπερήθρων και εδώ πέρα το μικρόφωνο ακύρου θορύβου. Και κάτω δεξιά έχουμε το slot το οποίο δέχεται τις 2 nano SIM, αλλά δεν έχουμε δυνατότητα για επέκταση με κάρτα μνήμης. Ενώ από την δεξιά πλευρά δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Τώρα όσον αφορά την συνδεσιμότητα, έχουμε σχεδόν τα πάντα, Bluetooth 5, NFC, ραδιόφωνο, θύρα υπερήθρων. Οπότε δεν μας λείπει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο setup. Ωραία, ολοκληρώθηκε το setup μας. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να δοκιμάσω την συσκευή μας και να επιστρέψω για τις εντυπώσεις μου. Επιστρέψαμε λοιπόν, έχω τελειώσει όλες μου τις δοκιμές, έχω κάνει συγκριτικό κάμερας
αλλά και ταχύτητα κόντρα στο Redmi Note 9 Pro και γενικά μπορώ να σας πω ότι έχω βγάλει αρκετά και σαφή συμπεράσματα. Για αρχή όμως θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το κομματάκι του λογισμικού. Βέβαια κάθε συσκευή της Xiaomi έχει σχεδόν μηδαμινές διαφορές η μία από την άλλη στο κομμάτι του λογισμικού. Απλά στην περίπτωση του Mi Note 10 Lite, τι έχουμε? Καθώς έχουμε AMOLED οθόνη, έχουμε λειτουργία Always On Display. Μπορούμε να έχουμε διάφορες ρυθμίσεις και παραμετροποιήσεις πάνω σε αυτήν την λειτουργία. Δεν θέλω να τα δείξω αναλυτικά, τα έχω δείξει σε τόσα βίντεο, παιδιά. Να σας πω επίσης ότι μπορείτε να ρυθμίσετε όταν σας έρχεται μία ειδοποίηση να γίνεται κάποιο εφέ στο πλαϊνό μέρος της οθόνης. Πάρα πολύ ωραία λειτουργία. Δεν είναι η πρώτη συσκευή που το υποστηρίζει. Από το Mi 9 TAF το θυμάμαι. Οπότε κάνει περιττό και το Notification LED. Πάμε πίσω, γιατί καθώς έχουμε AMOLED οθόνη, να σας πάω εδώ πέρα στις πρόσθετες ρυθμίσεις, τι έχουμε εδώ πέρα? Να αγνοηθεί το τυχαίο άγγιγμα στις άκρες. Μπορούμε να ρυθμίσουμε το μέγεθος της πλαϊνής περιοχής που θα είναι αναίσθητο, θα έλεγα, στα τυχαία αγγίγματα. Μπορούμε να επιλέξουμε μεγάλη περιοχή, βλέπετε πως μεγάλωσε εδώ πέρα η λωρίδα, μικρή περιοχή ή να κάνουμε προσαρμογή του μεγέθους εμείς. Πάρα πολύ ωραία, χρήσιμο για κάποιον ο οποίος δεν έχει συνηθίσει στις κυρτές οθόνες. Από εκεί πέρα κλασικά έχουμε τον βοηθό αφής, τον δεύτερο χώρο, αλλά και τις διπλότυπες εφαρμογές, τις οποίες δεν θα αναλύσω, τις έχω δείξει σε τόσα βίντεο και δεν θέλω να κουράσω. Και κλασικά, προφανώς και το γνωρίζετε, όσοι δεν το γνωρίζετε, ό,τι εφαρμογή εγκαταστήσουμε, υπάρχει στην αρχή οθόνη, δεν υπάρχει το συρτάρι των εφαρμογών. Όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές βρίσκονται εδώ πέρα μπροστά. Φυσικά και μπορούμε να οργανώσουμε τις εφαρμογές μας σε φακέλους, όπως βλέπετε και εσείς. Και φυσικά μπορούμε να εγκαταστήσουμε και έναν άλλον launcher. Εδώ πέρα έχω βάλει τον Poco launcher. Και πλέον τι έχουμε? Έχουμε κανονικά συρτάρι εφαρμογών. Πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό, με μια εφαρμογή από το Play Store. Τελειώσαμε με το κομμάτι του λογισμικού. Αυτό που θέλω να σας πω τώρα εγώ είναι γενικά η αίσθηση του να κουβαλάω την συσκευή στα χέρια μου. Όσον αφορά το μέγεθος, το θεωρώ ιδανικό. Πριν ένα χρόνο θα μπορούσα να πω μια συσκευή ότι σε αυτό το μέγεθος μου καθόταν μεγάλη. Πλέον όμως όλοι προσαρμοζόμαστε και συνηθίζουμε σε πιο μεγάλες συσκευές. Έτσι λοιπόν, πλέον αυτό το μέγεθος το θεωρώ ιδανικό κατά την άποψή μου. Βέβαια, το βάρος συσκευής είναι αυξημένο. Είναι πάνω από τα 200 γραμμάρια. Αυτό βέβαια, σε συνδυασμό με την καλή ποιότητα κατασκευής, Gorilla Glass 5 μπροστά και πίσω και αλουμινένιο frame, σου δίνει μια αίσθηση στιβαρότητας και πολυτέλειας στην συσκευή όταν την κρατάς στα χέρια σου. Από την άλλη βέβαια, άτομα όπως εγώ που συνηθίζω να κάνω όλες μου τις δουλειές, να απαντάω σε μηνύματα, να τσεκάρω email, να απαντάω σε email, όλα τα κοινωνικά δίκτυα από το smartphone και όχι από το PC μου, με κούρασε. Με κουράζει στην χρήση, στην πολύωρη χρήση. Σίγουρα δεν κάνω όμως όλη τη χρήση που κάνω εγώ. Αλλά θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Δεν είναι μια ελαφριά συσκευή. Παρόλο που το μέγεθος κάθεται καλά στο χέρι, τη νιώθεις βαριά και είναι βαριά η συσκευή μας. Κάτι ακόμα που μου άρεσε πάρα πολύ είναι εδώ πέρα ότι το camera setup, το βλέπετε κι εσείς, δεν προεξέχει από τη συσκευή μας. Προεξέχει ένα χιλιοστό, 1,5 χιλιοστό, το περίγραμμα της κάμερας. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το γεγονός, γιατί έχω να δω πολύ καιρό μια συσκευή να μην προεξέχει. Ακόμα εδώ πέρα και το βλέπετε Redmi Note 9 Pro, πόσο προεξέχει η κάμερα. Οπότε στα θετικά και αυτό το κομμάτι. Στα μεγάλα συν της συσκευής μας, η ποιότητα κατασκευής και γενικά η αίσθηση στο χέρι και το μέγεθος. Ας προχωρήσουμε όμως. Θέλω να δοκιμάσουμε αυτή τη στιγμή τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων που βρίσκεται εντός της οθόνης. Οκ, δεν είναι ο πιο γρήγορος, είναι στο συνηθισμένο επίπεδο.
δεν είναι στο επίπεδο των ναυαρχίδων ή συσκευών της OnePlus, αλλά σε όλες αυτές τις συσκευές, παιδιά, έχω να σας πω ότι άπαξ και έχετε χέρια τα οποία είναι ελάχιστα βρεγμένα, έχουν υγρασία ακόμα και αν δεν το έχετε καταλάβει. Παραδείγματος χάρη, όταν εγώ βγαίνω από το ντουζ για κάποια ώρα, ακόμα και αν θεωρώ ότι έχουν στεγνώσει καλά τα δάχτυλά μου, δεν πιάνει καλά ο αισθητήρας σε όλες τις συσκευές που έχουν αισθητήρα εντός της οθόνης. Επίσης, λίγο πιο αριστερά, λίγο πιο δεξιά, με ζορίζει, ρε παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί έχω κλειστεί την οθόνη εδώ πέρα, θα πρέπει να την κουνήσω για να εμφανιστεί εδώ πέρα ο αισθητήρας και να την ξεκλειδώσω. Ενώ όταν έχουμε το βαθουλωματάκι, το χέρι πάει εκεί πέρα, το βρίσκει. Βρίσκεις πού να τοποθετήσεις το χέρι σου. Οπότε, όσοι έχετε συσκευή main display αισθητήρα, τα ξέρετε αυτά τα θεματάκια. Τώρα θέλω να δοκιμάσουμε όμως και τον αισθητήρα αναγνώρισης προσώπου. Για να δούμε. Κατευθείαν με αναγνωρίζει. Κοιτάξτε το κι εσείς. Με το που γυρίσω. Πάρα πολύ γρήγορη αναγνώριση μέσω προσώπου. Ικανοποιημένος σε αυτό το κομμάτι. Τώρα θα ήθελα να δοκιμάσουμε και τον ήχο της συσκευής μας. Να ξεκινήσουμε με το Mi Note 10 Lite. Νομίζω ότι αυτό αρκεί. Σαφώς πιο δυνατός ο ήχος στο Mi Note 10 Lite. Όχι ότι και στο Redmi Note 9 Pro δεν είναι ποιοτικός, αλλά σαφώς δεν είναι σε καμία περίπτωση όσο δυνατός το Mi Note 10 Lite. Οπότε σε αυτό το κομμάτι έχουμε σίγουρα ξεκάθαρο νικητή και σίγουρα θα ήθελα πιο δυνατό ηχείο από το Redmi Note 9 Pro. Ενώ τώρα όσον αφορά το μικρόφωνο, δυσκολεύτηκα λίγο, έκανα συνεχείς δοκιμές. Είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, ακούγεται διαφορετικά ο ήχος, το χρώμα της φωνής είναι διαφορετικό. Κατά τη γνώμη μου, εμένα μου άρεσε λίγο περισσότερο στο Redmi Note 9 Pro, να σας πω την αλήθεια, στον αδερφό μου, γιατί μαζί τα δοκιμάζαμε, αυτός μου είπε το Note 10 Lite. Τι να σας πω, πολύ κοντά είναι, σίγουρα όμως, επειδή ταυτόχρονα δοκίμασα το Note 10 Lite κόντρα στο Mi 9 Tough. Το Mi 9 Tough, σας το είχα πει και στο βίντεο με το Pocophone, έχει αρκετά πιο δυνατό ακουστικό σε σχέση και με αυτές τις δύο συσκευές, αλλά και με το Pocophone. Οπότε και το Pocophone περίπου τέτοια διαφορά έχει με το Mi 9 Tough. Αυτές τις τρεις συσκευές έχουν περίπου την ίδια ένταση στο ακουστικό. Το Mi 9 Tough χρειάζεται να το χαμηλώσεις. Σε αυτές τις συσκευές μπορείς άνετα να το χρησιμοποιήσεις και στην μέγιστη ένταση. Αυτά λοιπόν και με το ακουστικό και την ποιότητα των κλήσεων. Για να πάμε λίγο και στην οθόνη. Η οθόνη μας, παιδιά, όπως σας είπα, 6,47 inches, Full HD+, AMOLED το πάνελ μας, κριτή η οθόνη φυσικά. Θα ήθελα βέβαια τα bezel να είναι λίγο πιο περιορισμένα εδώ πέρα, το μαύρο περίγραμμα που βλέπετε, θα ήθελα να ήταν μικρότερο. Notch φυσικά, τύπου σταγόνας, και αυτό θα μπορούσε να είναι λίγο μικρότερο στην περίπτωση της συσκευής μας. Για να πάμε σε λευκό φόντο για να το δείτε καλύτερα.
θα το ήθελα λίγο πιο μαζεμένο να σας πω την αλήθεια. Όχι ότι ενοχλεί ιδιαίτερα όμως. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να μην πούμε και τι θα θέλαμε καλύτερο. Από εκεί και πέρα η οθόνη μας στο πάνελ μου άρεσε αρκετά. Καλή αναπαραγωγή χρώματος. Το μαύρο φυσικά ως AMOLED είναι εννοείται πάρα πολύ καλό. Αυτό που θα ήθελα όμως είναι να είχε λίγο μεγαλύτερη φωτεινότητα. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι δεν είναι φωτεινή η οθόνη, απλά δεν είναι στα επίπεδα του Pocophone που είδαμε στο προηγούμενο βίντεο. Είναι στα επίπεδα περίπου του Mi 9TAF. Ίσως και λίγο χαμηλότερη, όπως και οι περισσότερες, άμα λέτε κάπου εκεί είναι. Δηλαδή είναι σε πολύ καλά επίπεδα, μην του παρεξηγήσετε αυτό που σας λέω. Απλά δεν είναι στα επίπεδα κάποιων άλλων συσκευών, κάποιων άλλων ναυαρχίδων. Οπότε και στο κομμάτι της οθόνης εγώ είμαι καλυμμένος. Ενώ και ένα ακόμα κομμάτι που δεν θέλω να παραλείψω είναι η απτική ανάδραση. Κατευθείαν κατάλαβα ότι δεν είναι στο επίπεδο που είδα στο Pocophone ή στο, ακόμα και στο Redmi Note 9S και Redmi Note 9 Pro. Και έτσι λοιπόν πήγα εδώ πέρα στις ρυθμίσεις της συσκευής μας, τον ήχο και τη δόνηση και δεν είδα να υπάρχει κάποια λειτουργία, κάποια απτική ανάδραση, κάποιο μενού απτικής ανάδρασης όπως βλέπετε στο Redmi Note 9 Pro. Οπότε σε αυτό το κομματάκι, όσο και αν σας παραξενεύει, το Redmi Note 9 Pro θα πάει καλύτερα. Στο κομμάτι των επιδόσεων τώρα, Snapdragon 730G, Snapdragon 730 είχαμε πέρυσι στο Mi 9TAF, Snapdragon 730G είχαμε στο Mi Note 10. Περσινό chipset, σίγουρα θα θέλαμε Snapdragon 765, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. 266.000 το Antutu, γύρω σε 270, λίγο παραπάνω μου έβγαλε το Redmi Note 9 Pro. Σίγουρα μπορείτε να παίξετε όλα τα απαιτητικά παιχνίδια, μπορεί όχι όλα από αυτά στις μέγιστες δυνατές ρυθμίσεις γραφικών, αλλά σίγουρα δεν θα μείνετε παραπονεμένοι. Από την άλλη, αν κάποιος είναι gamer και τον ενδιαφέρει να παίζει στις μέγιστες ρυθμίσεις γραφικών και θέλει να κρατήσει και τη συσκευή του 1-2 χρόνια και να συνεχίζει να παίζει τα μελλοντικά παιχνίδια με πολύ καλές επιδόσεις, σίγουρα δεν θα πάει ούτε στον 730G, δεν θα πάει ούτε σε σχέση με Snapdragon 765. Γιατί και ο 765, πιο δυνατός από τον συγκεκριμένο, αλλά και πάλι το χρόνο θα κάνεις. Νομίζω ότι θα παίζεις όλους τους τίτλους με τα maximum γραφικά, λίγο δύσκολο. Οπότε αυτός ο χρήστης έτσι κι αλλιώς θα θέλει να πάει σε Snapdragon 865, κακά τα ψέματα. Εκεί όμως που θα δούμε μια διαφορά είναι στην κάμερα. Καθώς ο 730 1080p 30fps δεν έχουμε σταθεροποίηση. Έχουμε τον ίδιο αισθητήρα με το Pocophone, αλλά δεν έχουμε τις ίδιες επιδόσεις σταθεροποίηση με το Pocophone. Και αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει λόγω chipset. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, ότι είναι κομμάτι λογισμικού. Σίγουρα παντού επηρεάζει το λογισμικό, αλλά δεν θέλω να πιστεύω ότι η εταιρεία το έκανε επίτηδες, ότι θα μπορούσε να μας δώσει σταθεροποίηση και δεν το έκανε. Θα ήθελα κι εγώ εννοείται πιο δυνατό chipset και αν είχε τον 765, η συσκευή θα έπαιζε μπαλά μόνη της, παιδιά, σε αυτήν την κατηγορία τιμής. Και τώρα το κάνει. Απλά τώρα υπάρχει και ανταγωνισμός. Εκεί δεν θα υπήρχε με αυτή την κάμερα που έχει και την οθόνη συσκευή μας. Τελειώσαμε λοιπόν και με το κομμάτι των επιδόσεων. Πάμε στο κομμάτι της κάμερας. Όπως σας είπα, έκανα συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Redmi Note 9 Pro και την συσκευή μας. Τα συμπεράσματά μου σε καλές συνθήκες φωτισμού, στο κομμάτι της φωτογραφίας, με την κύρια κάμερα, πάρα πολύ καλές και ποιοτικές συλλήψεις. Χρώματα, δυναμικό εύρος και στις δύο αυτές τις συσκευές και με το 2x zoom. Και να σας θυμίσω ότι ούτε η μία συσκευή ούτε η άλλη έχει τηλεφακό. Τι κάνει? Κάνει crop την εικόνα. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Εκεί που μας τα χαλάει, που μας τα χαλάνε και οι δύο συσκευές είναι ultra wide κάμερα. Οι ultra wide και στις δύο συσκευές μας είναι μέτριες. Κάτω του μετρίου θα μπορούσα να πω. Ειδικά του Redmi Note 9 Pro. Το Redmi Note 9 Pro είναι χειρότερη, έχει πολύ κακό δυναμικό εύρος, θα το δείτε και εσείς στα πλάνα και στο συγκριτικό που θα ανέβει τις επόμενες ημέρες. Πολύ καλύτερο δυναμικό εύρος η Ultra Wide, αλλά εξακολουθεί να είναι μέτρια στο Mi Note 10 Lite. Τώρα στο κομμάτι του βίντεο, επίσης και οι δύο συσκευές μας τα πήγανε πολύ καλά. 1080p 30fps
περισσότερες λεπτομέρειες και λίγο πιο φυσικά χρώματα εδώ πέρα στο Mi Note 10 Lite. Τα πήγε πολύ καλά όμως και το Redmi Note 9 Pro. Λίγο πιο κορεσμένα χρώματα είχαμε εδώ πέρα στο Redmi Note 9 Pro, πιο φυσικά στην συσκευή μας. Σταθεροποίηση σε καλό επίπεδο και στις δύο συσκευές. Όταν πήγαμε όμως στα 60fps, πέσανε οι επιδόσεις στην ποιότητα του βίντεο και στην σταθεροποίηση. Και επίσης όταν πήγα σε 4K 30fps, εκεί πέρα, την ώρα που έπαιρνα τα πλάνα, είδα να κάνει σπάσιμο, να κάνει κάποιο κόλλημα η εικόνα με το Mi Note 10 Lite, αλλά αυτό το έχω ξανασυναντήσει και σε άλλα συγκριτικά που κάνω. Και παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα όταν περνάω τα πλάνα είναι να μην υπάρχουν αυτά τα κολλήματα, να είναι μόνο στην προεψκόπηση. Στην περίπτωση όμως του Mi Note 10 Lite, είχαμε κόλλημα και στο τελικό αποτέλεσμα. Μία φορά μου το έκανε, αλλά θεώρησα σωστό να σας το πω και να σας το αναφέρω. Δεν θεωρώ ότι είναι κάποιο πρόβλημα, εντάξει. Έτυχε. Σε όλες τις συσκευές μπορεί να συμβεί αυτό. Απλά ξέχασα να σας αναφέρω ότι στο 4K 30fps η συσκευή μας έχει σταθεροποίηση και καλή σταθεροποίηση. Απλά για να το επιτύχει αυτό τι έκανε. Έκανε zoom την εικόνα, έκανε crop την εικόνα και έτσι πέτυχε καλή σταθεροποίηση. Είναι μια τακτική που έχω δει σε πάρα πολλές συσκευές. Δεν ξέρω κατά πόσο το παρατηρείτε όμως εσείς στα συγκριτικά που κάνω. Τώρα σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού και οι συσκευές μας τα πήγαν καλά στο κομμάτι του βίντεο. Πιο πολύ θόρυβο όμως είχε το Redmi Note 9 Pro και όχι τόσο καλό white balance. Πολλές φορές έπαιζε πολύ και στο βίντεο αλλά και στις φωτογραφίες μου έκανε λίγα κουλά, ειδικά στο night mode το Redmi Note 9 Pro. Σε φωτογραφίες πάλι το Note 10 τα πήγε καλύτερα και σε 2x zoom. Και σε night mode το Redmi Note 9 Pro είχε περισσότερο θόρυβο. Ενώ στο κομμάτι της selfie είναι πάρα πολύ κοντά οι συσκευές μας, απλά τα skin tones, η τόνη του δέρματος και γενικά το αποτέλεσμα ήταν πιο φυσικό με το Mi Note 10 Lite. Αυτά λοιπόν και με το κομμάτι της κάμερας. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τις επιδόσεις κύριας κάμερας. Πάρα πολύ καλό το 1080p 30fps βίντεο, ως εκεί όμως. Ultra wide είπαμε μέτρια, επίοικος μέτρια και 1080p 60fps μέτριο το βίντεο, παρόλο που η συσκευή μας, θα σας υπενθυμίσω, φοράει τον ίδιο στήρα με το Pocophone. Οπότε εκεί πέρα βλέπουμε ότι μένει πίσω η συσκευή μας λόγω chipset. Αυτό πιστεύω τουλάχιστον εγώ και αυτό λέει η λογική. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για τα τελικά συμπεράσματα. Όπως σας είπα, συσκευή η οποία σου δίνει μια αίσθηση πολυτέλειας, πάρα πολύ ωραία AMOLED, κυρτή οθόνη, ωραίο το ηχείο της συσκευής, ποιότητα κλήσεων σε αρκετά αποδεκτά επίπεδα, όχι τέλεια, αλλά σίγουρα καλή. Κύρια κάμερα, πάρα πολύ καλή. Δευτερεύουσες, okay, δεν είναι καλές. Μέχρι 1080p βίντεο είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα, από εκεί και πέρα πέφτει. Αλλά για χρήστες όπως εγώ που γενικά προτιμώ 1080p 30fps, κανένα πρόβλημα. Αν θέλετε όμως και 60fps και 4K 30fps και 4K 60fps που δεν υποστηρίζει η συσκευή μας, okay, θα πάτε σε μια άλλη συσκευή, αν και πραγματικά ακούστε με 1080p 30fps, δεν είναι ανάγκη, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Τιμή πάρα πολύ καλή, επιδόσεις τα πάμε, σίγουρα θα θέλαμε πιο καινούριο chipset, αλλά δεν θα μείνει παραπονεμένος ο μέσος χρήστης. Ο απαιτητικός gamer, θέλει δεν θέλει, θα πάει σε 865. Μπαταρία πολύ μεγάλη, πολύ γρήγορη φόρτιση, πολύ καλή αυτονομία. Μην παραξένεψε απλά που δεν έχει την ίδια αυτονομία που έχει το Redmi Note 9 Pro, που έχει λίγο μικρότερη μπαταρία, μεγαλύτερη οθόνη και IPS οθόνη. Κουφό, αλλά συνέβη. Πολύ καλή τιμούλα, σίγουρα την προτείνω 100% και είναι, αν όχι η καλύτερη επιλογή στην κατηγορία, μία από τις καλύτερες επιλογές σε αυτήν την κατηγορία τιμής. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεό μου, να το βρήκατε βοηθητικό και χρήσιμο. Αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, θα βρείτε link για να αγοράσετε αυτές τις συσκευές στην περιγραφή
του βίντεο. Εκεί πέρα βέβαια θα βρείτε και μια λίστα από συνεργαζόμενα καταστήματα και αγοράζοντας μέσα από αυτά τα link δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα σε εσάς. Αντιθέτως, βοηθάτε και στηρίζετε πάρα πολύ το κανάλι και τη δουλειά μου. Και επίσης, αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, καλό θα είναι να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.